Καλώς ήλθατε στα μαθήματα Αρνός. Θα λύσουμε την άσκηση 5 του σχολικού βιβλίου, η οποία βρίσκεται σε σελίδα 62 και ανοίξει το κεφάλαιο ηλεκτρικό ρεύμα. Ας δούμε τι λέει. Ένας μαθητής ενδιαφέρεται να διαπιστώσει αν ο ηλεκτρικός κινητήρας ενός αυτοκινήτου παιχνιδιού υπακούει στον νόμο του Ωμ. Πραγματοποιεί το κύκλωμα της παρακάτω εικόνας, δηλαδή αυτό εδώ. Μεταβάλλει την τάση που εφαρμόζει στους πόλους του διπόλου κινητήρα και με ένα μπερόμετρο μετρά την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει. Καταγράφει τα αποτελέσματα των μετρήσεων στον πίνακα Α1. Ποιο τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων του πίνακα θα πρότεινε στο μαθητή προκειμένου να απαντήσει στο ερώτημά του? Αιτιολόγησε την πρότασή σου. Καταρχήν, από τη στιγμή που ο μαθητής ενδιαφέρεται να δει αν ο κινητήρας του παιχνιδιού του υπακούει στον νόμο του Ωμ, πρέπει να δούμε τι λέει ο νόμος του Ωμ. Ο νόμος του Ωμ είναι αυτός εδώ. Η σχέση V ίσον Y επί R. Όπου V είναι η τάση, δηλαδή η διαφορά δυναμικού που εφαρμόζουμε στους πόλους του κινητήρα, στα άκρα του κινητήρα, Y η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον κινητήρα και R η αντίσταση του κινητήρα. Όμως, όπως γνωρίζουμε, στο νόμο του Ωμ η αντίσταση θεωρείται σταθερή. Δηλαδή, όσο αυξάνουμε την τάση, τόσο θα αυξάνεται η ένταση, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίσταση παραμένει σταθερή. Επομένως, άμα λύσουμε τη σχέση αυτή ως προς R, δηλαδή R ίσον V δια Y, δηλαδή που μας βγει δηλαδή ο λόγος της διαφοράς δυναμικού στα άκρα του κινητήρα προς την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κινητήρα, διαπιστώνουμε ότι ο λόγος αυτός, που είναι η αντίσταση του κυκλώματος, παραμένει πάντα σταθερός. Επομένως, για να υπακούνε οι μετρήσεις αυτές στον νόμο του Ωμ, πρέπει ο λόγος της τάσης του κινητήρα με την ένταση που μετρά το μπερόμετρο να είναι ο ίδιος. Δηλαδή, ο λόγος των τιμών εδώ, τάση προς ένταση, να μας βγαίνει πάντα ο ίδιος για όλα τα ζεύγη τιμών. Επομένως, για κάθε ζεύγος τιμών θα υπολογίσουμε το λόγο αυτό εδώ. R ίσον V δια I. Όμως παρατηρούμε ότι οι τιμές ένταση του ρεύματος στον πίνακα είναι σε μιλιαμπέρ. Εμείς είναι προτιμότερο προφανώς να τις μετρέψουμε σε αμπέρ για να διευκολυνθούμε στις πράξεις αργότερα. Επομένως, 30 μιλιαμπέρ δεν γνωρίζουμε ότι είναι 30 επί 10 σημείων 3 αμπέρ, αφού το μίλι είναι πολλαπλασιασμός με 10 σημείων 3. Δηλαδή,